Λευτέρης Σούμποντιτς, ο coach του ΑΠΟΕΛ, και με τον coach των Γαλαζοκίτρινων κλείνουμε και το post-game μας. Κύριε Σούμποντιτς, η ομάδα σας μοναδική αίτηση στο πρωτάθλημα κερδίζοντας την ΑΕΛ. Σήμερα είδαμε ένα επιθετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πρώτα απ' όλα πώς κρίνετε το σημερινό παιχνίδι, πώς είδατε την ομάδα σας. Στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο και στα τελευταία πέντε λεπτά δεν είμαι χαρούμενος για αυτό που δείξαμε εδώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη βοήθεια την ομάδα μας. Και δεύτερο, όταν παίζεις με μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ, επιθετική ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, που σουτάρει από 9 μέτρα, είναι απρόβλεπτη ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα, δεν είναι τυχαία που ήταν μέχρι τώρα αίτητη. Πρέπει να είσαι προσεκτικός 40 λεπτά γιατί μπορεί να πατήσει ζημιά. Εμείς δεν ξεκίνησαμε καλά, μην νομίζαμε ότι τα κερδίζουμε με την επίθεση. Πήγαμε στον δικό τους ρυθμό, κάποια κουρασμένα σουτ στην αρχή του παιχνίδιου που δεν μπήκανε. Και είχαμε προβλήματα. Αλλά μετά αλλάξαμε και την άμυνα, αρχίσαμε να πιέζουμε, πήραμε τα rebound, τρέξαμε, βάλαμε πιστεύω πολλά εύκολα κράτη και στο fast break. Σας είχα ρωτήσει, νομίζω με τον Αχιλλέα μετά το παιχνίδι, στο πόσο της εκατόν είναι η ομάδα, πόσο έτοιμη είναι. Αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ πόσο έτοιμος είναι στο επίπεδο που θέλετε εσείς. Μας πείραξε αυτή η διακοπή σίγουρα, γιατί είχαμε 4 παίκτες με εθνική ομάδα και όταν δεν κάνεις προπόνηση όλοι μαζί και έχεις μόνο 5 μέρες να προετοιμαστείς στο επόμενο παιχνίδι, σίγουρα είναι εις βάρος σου. Αλλά δουλεύουν καλά, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με την δουλειά που γίνεται και προχωράμε. Και γενικότερα για τις προοπτικές του ΑΠΟΕΛ φέτος. Ξέρω ότι ως coach θέλετε να κρατάτε χαμηλούς τόνους. Ο κόσμος ήρθε μετά από χρόνια με αυτή την παρουσία. Ο ΑΠΟΕΛ έχει να πάρει πρωτάθλημα 8 χρόνια. Νιώθετε ότι θα μπορέσετε, έχετε ένα σύνολο που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό απέναντι σε Πετρολίνα και Κεραυνό? Νιώθετε ότι είστε σε εκείνο το επίπεδο? Δεν είναι μόνο αυτές δύο ομάδες. Όλες οι ομάδες φέτος με προσθήκη του τέταρτου ξένου είναι καλές. Έχουν και καλούς προπονητές. Το πρωτάθλημα είναι αμφίροπο γιατί είμαστε στο ξεκίνημα. Εμείς κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι καλό να ξεκινάς καλά, αλλά είχα πει προηγούμενη φορά εδώ ότι το πρωτάθλημα το παίρνεις τον Μάιο μήνα και τα κύπελα τότε. Τώρα μη κοιτάμε το επόμενο και τα βλέπουμε. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.